Όλοι θα φιλοσοφηθούν. Διαβάζω από το Ψαλμό του Δαβίδ, 41. Καθώς έλαφος διψασμένη τρέχει με πολύ πόθο προς τα σπηγάς των υδάτων, έτσι και η ψυχή μου, Κύριε, ποθεί με ακόρταστη δίψα να επικοινωνήσει μαζί σου. Θα το ξαναπώ. Ως η έλαφος, η διψασμένη, τρέχει επί των υδάτων, εκεί που τρέχουν τα γάλα αδερά, έτσι με την ίδια επιθυμία ποθεί και η ψυχή μου εσένα, Κύριε. Εδώ, σε αυτό το κομμάτι ξαναπάει μια φορά, το καταλάβατε, έχει παίρνει την εικόνα από την πραγματικότητα. Το ελάφι που τρέχει διψασμένο και όπως αλλού σχολιάζει ο Άγιος Χρυσόστομος, επειδή λέει τρώει φίδια το ελάφι και της προκαλούν ένα είδος λύσα από δίψα για να ξεδιψάσει, τρέχει εκεί που είναι τα νερά γάργαρα για να ξεδιψάσει. Όδια κι εγώ, λέει ο Δαβίδ, τρέχω σαν το ελάφι. Η ψυχή μου εδίψησε σε ο Θεός. Σε δίψησε, Θεέ μου, η ψυχή μου. Αυτό είναι κομμάτι από ένα ψαλμό, το 41 είπαμε. Εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, αναφέρεται σε ένα κομμάτι μιας ομιλίας που όταν ομιλούσε ο Άγιος ακουγόταν και το κουνούπι, γιατί ήσαν απόλυτα αφοσιωμένοι στο λόγο του Ιερού Χρυσόστομου. Και λέει το εξής: «Σεις αγαπητοί μου ακροατέ, σεις με θαυμάζατε όταν μίλησα δια μακρών με πολλά λόγια περί του Μελχισεδέκ». Έχουμε ξαναμιλήσει στην προσεβέρας επιστολή για τον Μελχισεδέκ. Θα το παραλάβουμε. Είναι ο άνδρας εκείνος που δεν αναφέρεται ούτε ο μπαμπάς, ούτε η μαμά, ούτε η αρχή, ούτε τέλος. Είναι, λέει, αγενεαλόγητος και συμβολίζει το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, του νέου Μελχισεδέκ, που και εκείνος είναι χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Δεν ιστορείται η χρονολογία της γεννήσεως, γιατί είναι Θεός, αλλά και ο Θεός δεν είναι αδικητός να πεθάνει, είναι άναρχος. Όταν μιλούσε λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος για τον Μελχισεδέκ, είχε μαγνητήσει το ακροατήριό του. Λέει, σαν το ελάφι προσέχατε και εσείς, λέει. Με τόση δίψα το λόγο μου. Παρακολουθήσατε μέχρι τέλους, παρόλο ότι ο λόγος ήταν τόσο μακρός, τόσο μεγάλος. Ξέρετε, μιλούσε
και έλεγε πολλά ο Ιεροσόστομος. Αλλά ήταν Ιερός Χρυσόστομος. Και δεν ήταν μόνο μακρός ο λόγος εκείνος, αλλά και πολύ δύσκολος. Με πολλές έννοιες και πολλά διδάγματα. Αλλά ούτε το μάκρος της ομιλίας, ούτε η δυσκολία του θέματος λύγησε τη μακροθυμία σας. Φανταστείτε δηλαδή μια ομιλία που να έχει μήκος μεγάλο και ο ακροατής να πιστεύει ότι μόλις άρχισε. Μόλις άρχισε. Άλλωστε Ιερός Χρυσόστομος που μιλούσε και πήρε και το όνομα από την ομορφιά που είχε ο λόγος του. Πιο χρυσός και από το χρυσό. Χρυσόστομος λοιπόν. Ελάτε τώρα να απολαύσουμε την αμοιβή του κόπου, του κόπου μας εκείνου. Ελάτε τώρα λέει εσείς που ασύνδευε να με ακούτε. Εγώ το ίδιο να σας ομιλώ. Έλατε να απολαύσουμε, λέει, την πληρωμή του κόπου εκείνου. Με το να κάνουμε τη σημερινή ομιλία περισσότερο σαφή και κατανοητή. Διότι δεν πρέπει επίσης να κρατάμε συνεχώς τεντωμένη την προσοχή των ακροατών. Ούτε όμως να την διασπώμε συνεχώς, ούτε ενώ προσέχει ο ακροατής, να κάνουμε μια παρέμβαση να το προσπάμε την προσοχή κάπου αλλού. Επειδή συνεχώς ούτε να την αφήνουμε σε κατάσταση ραθυμίας και αδράνειας, βεβαίως από τα εύκολα και πάλι θα προχωρήσουμε στα δυσκολότερα νοήματα. Και αυτό χρειάζεται να ομορφαίνει με διάφορα παραδείγματα ο Λόγος του Θεού. Όπως λοιπόν ακριβώς σας έλεγα τότε, οι ποιμένες, οι τσοπάνιδες, με την εμφάνιση των λύκων εναντίον των, εναντίον του ποιμνίου, αφήνουν τη φλογέρα και παίρνουν στα χέρια της Φενδόνη. Έχει παίρνει εικόνα από την παλιά εποχή που είχαμε τη Φενδόνη και εμείς στα μικρά μας χρόνια. Λέει και όπως κάνει λέει ο Τσοπάνης, ενώ πες τη φλογέρα γλυκά γλυκά και βλέπει τον λύκο να έρχεται εδώ πέρα, παρατάει τη φλογέρα και παίρνει τη Σφενδόνη να πετάξει να σκοτώσει το λύκο. Έτσι συμβαίνει και τώρα με εμάς. Αφού λοιπόν οι εορτές των Ιουδαίων περάσανε, γράφει εδώ, οι οποίοι είναι χειρότεροι και από τους λύκους, από ό,τι λέγανε τους Εβραίους, είναι χειρότεροι και από τους λύκους. Αφήσαμε την Σφενδόνη και τους θητευτικούς κατά αυτόν λόγους και να βάλουμε πάλι στα χέρια τη φλογέρα. Είχε κάνει αγώνα φαίνεται. Ο Χρυσόστομος δεν χαριζόταν. Άρχοντας ήτανε, αρχόμενος ήτανε, πλούσιος ήτανε, στρατηγός ήτανε, αν διεπίστωνε ότι διέπραξε σε βάρος των χριστιανών, σε βάρος πίστεως, κάτι ερετικό ή κάτι σε βάρος των πιστών, αμέσως ασκούσε δρυμύτατο έλεγχο. Δρυμύτατο έλεγχο. Ας
σταματήσουμε προσωρινά τους αγωνιστικότερους λόγους, ας ομιλήσουμε περί άλλων σαφεστέρων πραγμάτων, χρησιμοποιούντας τη κιθάρα αυτή του Δαβίδ. Αφού φέρουμε και πάλι στο μέσο την υπακοή σας, την οποία προηγουμένως επελέσατε. Ποια είναι δε η υπακοή? Καθώς επαναλαμβάνει το διψασμένο ελάφι, τρέχει με πόθο πολύ στις πηγές των υδάτων, κατά τον ίδιο τρόπο και η ψυχή μου σε ποθεί, Θεέ μου. Μάλλον δε είναι αναγκαίο να πούμε πρώτα για ποια αιτία ο ψαλμός αυτός μπήκε στην εκκλησία μέσα και το συμβούν οι εκκλησίες μάλλον στην καθημερινή χρήση. Φαίνεται τότε αυτό γινότανε. Γιατί η προφητεία αυτή όχι μόνο διαβάζεται, αλλά και ψάλλεται. Έτσι δεν είναι. Και ψάλλεται. Επί το ποταμό. Βαβυλώνος. Εκεί καθίσαμε. Λοιπόν. Διότι, γιατί λοιπόν ψάλλεται ο ψαλμός αυτός? Αυτό γίνεται γιατί ο Θεός γνωρίζει ότι πολλοί από τους ανθρώπους είναι τεμπέληδες, νοθροί, ράθυμοι. Γι' αυτό η Εκκλησία έβαλε να ψάλλεται ο ψαλμός αυτός, να κεντήσει την ακοή, ώστε από περιέργεια και από το ωραίο μέλος να κάτσει να ακούσει το Λόγο του Θεού που βγαίνει μέσα από τη μουσική. Αλλά χρειάζεται η μουσική με την Εκκλησία. Ευθυμή της ψαλέτου. Έχεις λέει χαρά, ευθυμία εσωτερική στην ψυχή. Ψάλε. Δεν λέει τραγουδέτο. Πες τραγούδια. Ώστε λοιπόν για να αποβάλουμε την οθρότητα, την οκνηρία, την αθυμία, την μελιά. Ουφ, πάλι διαβάζουνε τώρα. Βάλανε στην εκκλησία να ψάλετε. Έβγα και όμορφα. Αυτούς λοιπόν τους οχνηρούς, τους τεμπέληδες ανθρώπους, για πνευματικά πετάγματα, που δεν αντέχουν με το ευχαριστήσεως τον κόπο της ακροάσεως, το είπαμε προηγουμένως, επειδή πάλι θα ακούσουμε ψαλτήρι, μπήκε το ψάλι, το άδι, το να ψάλλουν τους ψαλμούς. Με μελωδία ανέπηξε τα λόγια της προφητείας, ώστε με το ρυθμό του μέλους να ψυχαγωγούνται όλοι και να αναπέμπουν με μεγαλύτερη προθυμία τους ιερούς ψαλμούς και ύμνους. Καταλάβατε. Μπήκαν λέει στον χώρο της εκκλησίας οι ψαλμοί με μελωδία στην εκκλησία μέσα για να μας ευχαριστούν και να προσέχουμε περισσότερο το νόημά της, αφού και η ψυχή ζητάει το μέλος. Διότι τίποτε απολύτως, τίποτε δεν υψώνει τόσο την ψυχή του ανθρώπου, δεν την ανεβάζει την ψυχή του ανθρώπου, τόσο όσο η μελωδική συμφωνία είναι απαραίτητη. Και τα ρυθμικά και το ρυθμικά κατασκευασμένο θεϊκό τραγούδι. Ο ψαλμός λοιπόν είναι θεϊκό τραγούδι. Θεϊκό τραγούδι.
Κανονικά δεν πρέπει να μας λείπει από τα χέρια μας την ημέρα, έστω ένας ψαλμός. Αργά αργά, γιατί μέσα έχει ομορφιά αφανταστή. Το ψαλτήρι έχει ομορφιά αφανταστή. Λύνει και τα προβλήματα όλα. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν λύνει. Και εδώ λέει ότι ικανοποιεί την ψυχή όταν μάλιστα ψάλεται ο ψαλμός. Τα πραγματικά αυτά κομμάτια δίδουν φτερά στην ψυχή, απαλλάσσουν την ψυχή από την γήινη φύση της, την αποκόπτουν από τα σωματικά δεσμά της, την ελκύουν σε καθορότερα πετάγματα προς τον ουρανό και την κάνουν να περιφρονεί όλα τα βιωτικά πράγματα. Όταν λοιπόν ψάλλει ο ψάλτης και όταν είναι και μουσικός καλός και είναι και ο άνθρωπος τοποθετημένος στα νοήματα που ψάλλονται, δεν βρίσκεται στη γη, βρίσκεται στον ουρανό. Πετάει στον ουρανό επάνω. Ή τα χερουβίμ μυστικώς εικονίζοντες. Εμείς λέει εικονίζουμε την ώρα της λειτουργίας, εμείς τα χερουβίμ. Και στέλνουμε ύμνο στη Ζώπιο, τριάδα, αυτή που δίνει ζωή, που έκανε τη ζωή. Έτσι λοιπόν η φύση μας, ευχαρίστως και ομαλός, έρχεται από τους ύμνους και τα άσματα και αναπαύεται σε αυτά. Όπως ευχαριστούνται και σιγούν εις τους μητρικούς μαστούς οι μητέρες και οι τροφοί που φροντίζουν τα βρέφη, τα βρέφη τους. Λέει, όταν λέει παίζεται η λύρα του Θεού και ακούγεται με μουσικό μέλος, όλα μαγνητίζονται από το μέλος και το νόημα που περιέχει το μέλος. Και τέτοια σιωπή βασιλεύει, τέτοια σιωπή, σαν εκείνη λέει που οι μητέρες και οι γυναίκες που μεγαλώνουν τα παιδιά φροντίζουν τα βρέφη τους να έχουν την ώρα που τα θυλάζουν. Θέλουν απόλυτη αφοσίωση στο έργο τα βρέφη όταν θυλάζουν και προσέχουν οι μανάδες και η τροφή, οι γυναίκες των μεγαλών. Αυτή είναι μια εικόνα από την καθημερινή ζωή που δείχνει ποια στάση πρέπει να τηρεί ο πιστός την ώρα που ακούγονται στον χώρο της Εκκλησίας μέσα ψαλμοί εν ύμνης και οδές πνευματικές. Άδοντες λέει και ψάλλοντες, ύμνους και οδές πνευματικές, λέει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι, και αυτό τέτοιο είναι με στην Εκκλησία μέσα. Ο άνθρωπος πρέπει να χάνεται μέσα στον ύμνο, μελωδία, νόημα. Συνήθως οι μητέρες, δεν το διάβασα και το πράγμα, κάποτε μάλιστα τα ανανουρίζουν τα παιδιά, τα παιδιά με παιδικά μελωδήματα, οι μανάδες, όταν τα κοιμίζουν, τα ανανουρίζουν. Αυτά είναι τα παιδικά μελωδήματα, τα ανανουρίζουν λέει. Και κατά αυτόν τον τρόπο προκαλούν τον ύπνο στα βλέφαρα των νηπίων, των βρεφών. Και τα αποκοιμίζουν. Για τον λόγο αυτό, πολλές φορές και οι οδηπόροι, ξέρετε τι είναι οδηπόροι, θα το δούμε λίγο παρακάτω, πως κάτι μας λέει κάτι, που οδηγούν υποζύγια, παλιά εποχή, τραβάγανε τα ζώα τα φορτωμένα
από το καπίστρι μπροστά. Ο αντιπόρος ήταν εκείνος και πίσω ακολουθούσε, λέει, το ζώο, το φορτωμένο ζώο, λέει, που οδηγούν, λέει, τα εκοσίγια και βαδίζουν τις μεσημεριάτικες ώρες, τραγουδούν κατά την πορεία τους. Ωραίες σκηνές από την ήρεμη αγροτική ζωή του Ιερού Σωστόμου. Και έτσι διασκορπίζουν και λησμονούν την εκ της οδηπορίας προερχομένη κόπωση. Σπάνε, το λέμε, την κούραση με το τραγούδι. Μπροστά τραβάνε το ζώο και πίσω φορτωμένο το ζώο. Και τραγουδάνε, λέμε, στον κατακαλό καιρό για να σπάσουν την κούραση και τον υδρότα που έχουν. Έτσι φροντίζει και ο Θεός και η Μητέρα Εκκλησία να σπάσει την κούραση της ψυχής, να ανεβάσει τον άνθρωπο ψηλά στο θρόνο του Ουράνιου Πατέρα. Και οι ναύτες επίσης κάνουν το ίδιο όταν κοπηλατούν. Ακόμη και οι γυναίκες που γνέθουν. Έχετε συνείδηση σας αυτές οι εικόνες από τις παλιές που γνάγανε και τραγουδάγανε. Είναι παρμένα από εκεί, λέει, το, ναι, και οι γυναίκες, λέει, που γνέθουν, λέει. Και στον αργαλιό που υφαίνουν στο στιμόνι, όλες, μόνες τους, ή άλλοτε πολλές μαζί, τραγουδούν τα τραγούδια του αργαλιού. Και κάνουν λοιπόν τούτο και οι γυναίκες και ο διπόροι και οι γεωργοί και οι ναύτες. Και με το άσμα σπέβδουν να διασκεδάσουν τον κόπο που προέρχεται από την εργασία. Τον κόπο που προέρχεται από την εργασία. Κάτι άλλο κάνει και μάνα, η μάνα εκκλησία. Πάμε αγριμνία και μας βάζει ψαλμούς, ψαλτά, ώστε να μην μας πάρει ο ύπνος από την κούραση. Να το καταλαβαίνουμε καλά αυτό το πράγμα. Ο Ιερός Σώστομος είναι χρυσό το στόμα και με παραδείγματα δείχνει να καταλάβουμε τι γίνεται μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Επειδή λοιπόν η ψυχή μας τέρπεται και αισθάνεται αγαλίαση, ικανοποίηση πνευματική, και έρχεται φυσιολογικά από το είδος αυτό της ψυχαγωγίας, το τραγούδι, για να μην παρεμβάλλουν οι δαίμονες πορνικά άσματα, τώρα και οι δαίμονες, κάνουν τον άποδο. Βάζουν στο μυαλό τραγούδια πορνικά, τα ονομάζει πορνικά αυτά που τραγουδάνε έξω, που ανάβουν τις αισθήσεις του ανθρώπου. Τώρα μου θυμίζει τον Άγιο Παΐσιο, προσευχόταν, λέει, με το κουμποσκήνι ένας μοναχός. Και την ώρα εκείνη είχαν σταματήσει τα δαιμόνια λίγο παραπέρα και φώναζαν. Δεν μας αφήνει ο καλόγερος να περάσουμε με τις προσευχές του, που θέλουμε να πάμε στην Πάτρα, στο καρναβάλι, να πάρουμε μέρος στα δαιμόνια. Ήταν, γράφει από κάτω, ο ίδιος που τα άκουγε και τα μεταφέρει με άλλο πρόσωπο, για να μην έχει εγωισμό ο άνθρωπος. Αυτό γίνεται ώστε μαζί με την ικανοποίηση να έρχεται και η πνευματική ωφέλεια, γιατί από τα κοσμικά άσματα έρχεται μεγάλη βλάβη και καταστροφή. Και λένε αυτοί που δικαιολογούν τον εαυτό τους, που συνήθως τραγουδάνε συνεχώς, κοινωνικοί άνθρωποι είμαστε. Δεν κάνουμε και κανένα κακό με το να τραγουδάμε είτε ρεμπέτικα, είτε ερωτικά, είτε οτιδήποτε. Διασκεδάζουμε, σου λέει. Και όμως, εδώ μιλάει για καταστροφή και βλάβη ότι προξενούν τα τραγούδια αυτά. Αν είχαμε τα μάτια του Αγίου, του Χρυσοστόμου, θα τα βλέπαμε όπως τα λέει. Τώρα, μπορεί να στεναχωριόμαστε που τα ακούμε αυτά που μας έχει γράψει εδώ πέρα. Γιατί επίσης τα περισσότερα
ασεργή εσχρά. Και τα πλέον παράνομα από τα τραγούδια αυτά, όταν εισέλθουν στα βαθύτερα μέρη της ψυχής, την κάνουν, την καθιστούν, την κάνουν την ψυχή όταν περνάνε μέσα αυτά. Εμείς, εντάξει, δεν κάνω και τίποτα, ο Ιερός περνάνε μέσα στα βαθύτερα μέρη της ψυχής, εκεί που δεν φτάνει ο νους μας να δει και να καταλάβει τι γίνεται. Καθιστούν την ψυχή αδύνατη, όλο και περισσότερο πιο ασθενή την κάνουν την ψυχή. Και περισσότερο ευπρόσβλητη, την προσβάλλει ο διάβολος πιο εύκολα. Την επηρεάζει, την κάνει όπως θέλει. Ενώ από τους πνευματικούς ψαλμούς, πολύ ωφέλεια, πολύ το κέρδος που εισέρχεται στη ψυχή. Πολύ ωφέλεια, πολύς αγιασμός και καθίσταται υπόθεσης σοβαρή και ευκαιρία για θεϊκή φιλοσοφία. Την ώρα που τραγουδάει ψάλλει η εκκλησία μας τους ψαλμούς αυτούς που διαβάσαμε λίγο προηγουμένως ένα κομμάτι, λέει, πετάει ψηλά η ψυχή, αποκτάει δύναμη και γίνεται φιλοσοφικότερη, δηλαδή μπορεί με μεγαλύτερη άνεση να καταλάβει αυτά που ονομάζονται θεία ουράνια, διδασκαλία, μουσική και οτιδήποτε άλλο. Μη μεθάτε με ίνο, λέει ο Απόστολος Παύλος, να μη μεθάμε με ίνο. Γιατί στη μέθη υπάρχει η ασωτεία και η κατάπτωση. Όταν μεθάμε, λέει, με το κρασί, αυτό είναι ασωτεία. Είναι κατάπτωση της ψυχής. Αυτό να το προσέχουμε. Αλλά να γεμίζουμε την ψυχή με Άγιο Πνεύμα. Να τη γεμίζουμε την ψυχή μας, όχι από τη μέθη, ούτε τα τραγούδια αυτά που προηγουμένως, αλλά με Άγιο Πνεύμα. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, λέγοντας τον τρόπο με το οποίο ο άνθρωπος θα γεμίσει ή πρέπει να γεμίζει εσωτερικά από Πνεύμα Άγιο και θεϊκό φωτισμό. Χρησιμοποιούντας ψαλμούς και ύμνους και οδές πνευματικές. Να χρησιμοποιούμε, λέει, αντί τραγουδιού, ψαλμούς και ύμνους και οδές, η οδή είναι το τραγουδάκι, πνευματικές. Άδοντες και ψάροντες εις τον Κύριο και άδοντας και τραγουδώντας και ψάροντας τον Κύριο. Με όλη σας την καρδιά. Είναι ανάγκη να γίνεται και αυτό. Η προσευχή είναι και αυτή που λέγεται προφορικά, Πάτερ ημών της ουρανής, είναι και αυτή που λέμε και ψάρουμε «Ελείτε τον Κύριο των ουρανών, χερουβικό, Κύριε Λέσο, ψαντά». Να γεμίζουμε, λέει, την μπαταρία μας με ψαλμούς και ύμνους και οδές πνευματικές. Τι εννοεί ο Παύλος με τη φράση «ψάλλοντες με την καρδιά σας»? Να ψάλλουμε, λέει, με την καρδιά. Διάβαζα σήμερα, νομίζω. Λέει «ψάλλατε το Θεό ημών, ψάλλατε συνετός», γράφει ο ψαλμός σε ένα χωρίο μόνο. Και άνοιξε τον Άγιο Νικόδημα και λέει «συνετό» σημαίνει αυτό που λέμε να το καταλαβαίνουμε και να μετέχει το είναι μας. Να το καταλαβαίνουμε, να έχει μέσα καλπό πνευματικό, συνετός είναι το πράγμα. Όχι να ψάλλουμε και εμείς το μυαλό μας να έχει πάρει αέρα.
συνετός, ώστε να μην λαλεί μεν και ψάζει το στόμα, ενώ η διάνοιά μας να τρέχει παντού και να περιπλανάται. Με σύνεση λοιπόν να ψάλλουμε, ώστε η γλώσσα να εξυπηρετεί την ψυχή και η ψυχή να ακούει το στόμα. Η ψυχή να ακούει το στόμα. Αυτό πρέπει να γίνει στον χώρο της Εκκλησίας και σπίτι μας, όταν προσευχόμαστε. Τι να πω, ζούμε, μελετάμε, ψάλλουμε και οτιδήποτε άλλο κάνουμε και έχω την εντύπωση ότι επειδή λείπει και από το ψάσιμο και από τη μελέτη και από άλλα που γίνονται στην ψυχή μας, επειδή λείπει αυτό που λέει συνετός, να μιλάει η καρδιά, αφού πάρει από το μυαλό, μεταφέρει στο στόμα. Σύνεση να μετέχει το είναι του ανθρώπου. Το είναι του ανθρώπου. Να ψάλλουμε, λέει, ψάλατε συνετός μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Και καθώς όπου υπάρχει ακαθαρσία, όπου υπάρχει ακαθαρσία, γόργορος, τρέχουν γουρούνια, όπου υπάρχει ακαθαρσία, γόργορος, τρέχουν χείλη, γουρούνια. Όπου αρώματα και θηλιάματα, τρέχουν και κατασκηνώνουν μέλισσες. Όπου λοιπόν βόρβορος, γουρούνια. Όπου αρώματα και θυμιάματα, τρέχουν μέλισσες. Έτσι και όπου άσματα πορνικά, εκεί δαίμονες επισορεύονται. Εκεί μαζεύονται οι δαίμονες. Το είπα και προηγουμένως. Δεν μας αφήνει ο καλόγερο να πάμε να τραγουδήσουμε κάτω στο καναβάλι. Όπου δε μελωδήματα πνευματικά, εκεί γεμίζει την ατμόσφαιρα η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Και εξαγιάζονται και το στόμα και η ψυχή. Αυτά τα λέγω όχι μόνο για να ψάρετε εσείς, αλλά για να διδάσκετε και τα παιδιά και τις γυναίκες σας να ψάλλουν όχι μόνο στους εργαλιούς και στα άλλα έργα τους, αλλά προπάντων στο τραπέζι την ώρα του φαγητού. Μαθαίνουμε πράγματα που γινόντουσαν την εποχή εκείνη. Το συνιστά ο Άγιος. Την ώρα του φαγητού, λέει, χρειάζεται να ψάλλουν το τροπάριο του Αγίου της ημέρας. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Είναι Χριστούγεννα το τροπάριο των Χριστουγέννων. Γιατί μένει εικόνα του παιδιού και διακοής και διαμνήμης και των θαλμών για το γεγονός που κυλάει την ημέρα εκείνη. Επειδή ως επιτοπλίστων ο διάβολος ενεδρεύει, έχει στήσει ενέδρα ο διάβολος, ενέδρα, ξέρουμε από ενέδρα, στα συμπόσια, στα τραπέζια που γίνονται, με συμμάχους του τη μέθη, την αντιφαγία. Έχει σύμμαχο, λέει ο διάβολος, στα τραπέζια, το μεθύσι, θα πιούμε και θα φάμε και θα σκάσουμε. Αυτό λέγεται αντιφαγία. Θα φάμε και θα σκάσουμε και θα πλαντάσουμε. Αυτό γίνεται στα τραπέζια. Αυτά είναι σύμμαχοι του διαβόλου, λέει. Και η μέθη και το έφαγα και έσκασα το φαγητό. Αυτά τα λέγω όχι μόνο για να ψάλετε εσείς, αλλά για να διδάσκετε και τα παιδιά σας και τις γυναίκες σας. Να τα ψάλουν αυτά την ώρα του φαγητού. Από κοινού μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά, αφού σηκωθείτε
από το κοινό τραπέζι του φαγητού, πρέπει να ψάλετε τους ιερούς ύμνους στο Θεό. Τώρα καταλαβαίνουμε πόσο μακριά είμαστε. Πόσο μακριά είμαστε. Πολύ μακριά είμαστε. Κι αν ο Παύλος, ο Απόστολος, με τις αφόρητες μάστιγες που πάθαινε, δεμένος επί του βασανιστικού ξύλου της φυλακής και έχοντας ως κατοικία τη φυλακή κατά την ώρα του μεσονυχτίου, κοιτάξτε πώς μεταφέρει, ο Απόστολος Παύλος ούτε έτρωγε, ούτε έπινε, ούτε έσκαγε από το φαγητό, λέει. Αλλά μέσα στη φυλακή, μετά από μαρτυρική ημέρα, πεταμένος, έψαλε ο ύμνους και οδές πνευματικές. Πού το λέει αυτό, θυμάσαι? Στους Φιλίππους ήταν, τους έβγαλε ο Άγγελος έξω. Λέει, και πικροώντο οι δέσμοι, λέει, και άκουγαν οι φυλακισμένοι, τον Παύλο με τον Σίλα, που έψαλαν μέσα στη φυλακή. Έψαλαν πληγωμένοι, ματωμένοι, πονεμένοι. Ούτε ο πόνος τους βάσταγε, ούτε το μάτωμα, ούτε τίποτα. Αλλά έψαλαν στον Κύριο ύμνος και οδές πνευματικές. Λέει την ώρα, κατά την ώρα του μεσονυκτίου. Και να κάνουμε που είμαστε φτηνοί χριστιανοί. Φτηνοί χριστιανοί. Πολύ φτηνοί χριστιανοί. Λέει, όταν ο ύπνος έρχεται γλυκής σε όλους, αυτός, ο Παύλος, μετά τους συνεργάτες Σίλα, υπλούσε τον Θεό. Δεν έπαβε τις ψαλμωδίες και ούτε ο τόπος της φυλακής, ούτε ο χρόνος του μεσονυχτίου, ούτε η αγωνία του, ο σαν φυλακισμένου, ούτε η τυραννία της αϊπνίας, προσέξτε τα πράγματα, ούτε οι φοβερές ταλαιπωρίες που υφίστατο, ούτε καμιά άλλη αιτία τον ανάγκασε να διακόψει τις ψαλμωδίες εκείνες. Έτσι, πολύ περισσότερο εσείς που εφραίνεστε και απολαμβάνετε τα αγαθά του Θεού, πρέπει να αναπέμπετε, εμείς δηλαδή, που έχουμε όλα τα αγαθά που μας έχει δώσει ο Θεός, πρέπει να αναπέμπουμε ύμνους ευχαριστίας. Σε ευχαριστούμε που μας τα έδωσες όλα, αλλά με ύμνους και οδές πνευματικές. Δόξα σε ο Θεός, μας τα έχει δώσει όλα. Ώστε αν συμβεί κάτι άτοπο στη ψυχή σας, κατά την ώρα του φαγητού και του ποτού, με τη μελώδηση της ψαλμωδίας, να έρθει γρήγορα η ανάληψη, δηλαδή το σήκωμα της ψυχής, να σηκωθεί η ψυχή με την ψαλμωδία, συνέρχεται η ψυχή. Και όπως συμβαίνει με πολλούς από τους πλούσιους, οι οποίοι αφού γεμίσουν το σφόγγο με βαλσαμόδες αρωματικό και καταρτικό υγρό, με αυτό καθαρίζουν μετά το φαγητό από τα τραπέζια τους. Ακούω τι κάνανε την εποχή εκείνη, προσέχετε, την εποχή εκείνη. Είναι μία συνήθεια των πλουσίων, μας αναφέρει εδώ, λέει. Και όπως συμβαίνει με πολλούς από τους πλουσίους, οι οποίοι αφού γεμίσουν με σφόγγο, το σφόγγο, με βασαμόδες αρωματικό και καθαρτικό υγρό, με αυτό καθαρίζουν μετά το φαγητό τα τραπέζια τους, ώστε εάν τυχόν παρέμεινε από αυτού κάποια κοιλίδα εκ των φαγητών, να καθαριστεί και να παρουσιαστεί και πάλι καθαρό τραπέζι. Έτσι ακριβώς γίνεται και με εμάς τους χριστιανούς. Αντί βαλσάμου, εμείς οι χριστιανοί δεν έχουμε βάλσαμο για να καθαρίσουμε το τραπέζι, δηλαδή να γεμίσουμε το στόμα μας με πνευματικές μελωδίες. Τα στον δρόμο, ψάλε συνετός, ένα κυριελέξο, ένα συνυμνούμε. Συνετός, σιγά σιγά. Για να φεύγει ο πειρασμός που μας ακολουθεί κατά πόδας από πίσω.
Αυτό είναι όπλο που γεμίζει την καρδιά μας από ύπνους και οδές και διώκει εκείνον που θέλει να μας βάλει την προποδία και να πέσουμε. Αντί βασάλου δηλαδή, να γεμίσουμε το στόμα μας με πνευματικές μελωδίες, ώστε αν τυχόν δημιουργηθεί στην ψυχή μας, κατά την ώρα του φαγητού, κάποια κοιλίδα εκ της πολυφαγίας, με τη μελωδία, με τις μελωδίες αυτές, να καθαρίσουμε την ψυχή και να λέμε όλοι μαζί όταν σηκωθούμε. Έφρανας ημάς, Κύριε, της ποιήμασή Σου, ερισέρις το κοινό Σου, ηγαλιασάνθα, ερευνήστημα από καρπούς Ήτου και Ήλου και Ελαίου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, μας τάδες όλα. Είναι αυτό που λέμε μετά το φαγητό. Μετά το φαγητό. Όπως συμβαίνει επίσης με εκείνους που προκαλούν στα συμπόσια, προσκαλούν στα συμπόσια τους μίμους και χορευτές και πόνες. Είναι μια άλλη συνήθεια, λέει. Καλούσαν, λέει, ηθοποιούς μίμους. Και πόνες, λέει, εδώ πέρα γυναίκες, και χορευτές. Για να χορεύουν και διασκεδάζουν. Όπως συμβαίνει με αυτούς, προσέχετε, βάζει τον αντίβαρο Χρυσόστομος. Γίνεται αυτό που γίνεται, λέει, στην εποχή μας, στην τότε εποχή, να προσκαλούν, λέει, ηθοποιούς για να γελάνε μέσα και τραγουδιστές και χορευτές. Τι λέει να γίνεται εδώ πέρα, για να δούμε. Με τον τρόπο αυτό καλούν εκεί το διάβολο, αυτοί που κάνουν αυτά, τον καλούν το διάβολο. Και τους δαίμονες και γεμίζουν έτσι τα σπίτια τους με μοίρες αφορμές συγκρούσεων και πολέμους. Δηλαδή, η εγκαταστασία στα σπίτια πρόκειται με αυτά. Αν υπήρχε προσευχή, δεν θα γίνονταν αυτά. Έτσι και όσοι καλούν τον Δαβίδ, τον προφήτη, με την κιθάρα του, δηλαδή όσοι ψάρουν κατά το φαγητό, καλούν εκεί μαζί με τον Δαβίδ και τον ίδιο τον Χριστό. Την ώρα του φαγητού είναι ψάλης, κατεβαίνει ο Χριστός, κατεβαίνει και ο Δαβίδ, αφού είναι ο Χριστός είναι και παρέα του μαζί. Τα πνεύματα του ουρανού. Αυτά ήταν ζωή των πιστών, του Χρυσοστόμου, την εποχή του Ιερού Χρυσοστόμου. Όπου ο Χριστός, όπου ο Χριστός ευρίσκεται, όχι μόνο δεν τολμά να εισέλθει ο δαίμον, αλλά ούτε καν να πλησιάσει εκεί. Εκεί με την παρουσία του Χριστός δίνει ειρήνη και αγάπη και όλα τα αγαθά σαν από πηγή γεμίζουν το σπίτι εκείνο που γίνονται αυτά. Είναι δυνατόν, και να το κλείσουμε, να ψάλεις, είναι δυνατόν να ψάλεις, μπορείς να πεις. Πού είναι το... Είναι δυνατόν να ψάλεις όταν εσωτερικώς ηχούν πνευματικά διανοήματα, λέει, όταν μέσα σου ηχούν, ακούονται πνευματικά διανοήματα γραφής, ψαλμού, η Παλαιάς Διαθήκης κλπ. Όταν περνάνε από μέσα τέτοια πράγματα μπορεί να ψάλεις και να λες ευχαριστώ. Δεν είναι λίγο, καθόλου λίγο, έστω να έχεις μάθει 5 γράμματα, καθόλου λίγο, 5 γράμματα, όχι πανεπιστήμια, και να ασχολείσαι με αυτά από τη νιώτη σου, να διαβάζεις τα Ιερά Βιβλία. Μεγάλο θησαυρό έχεις, με τα λίγα γράμματα. Οπότε θα λες, σε ευχαριστώ Θεέ μου, γιατί μου άνοιξε τα μάτια, μου έστε δωρεά αυτή τη μεγάλη να διαβάζω και να μελετάω τις γραφές και να ψάρω ύμνους και οδές πνευματικές. Δεν είναι μικρό δώρο τα γράμματα τα λίγα. Θα φέρω μικρό δώρο. Λοιπόν,
διότι δεν ψάλλουμε σε ανθρώπους, αλλά ψάλλουμε στο Θεό. Και όποιος δύναται να ακούει και την καρδιά, για προσέξτε το, όποιος έχει δυνατότητα να ακούει και την καρδιά, έχει και η καρδιά τη δικιά της φωνή. Και η ψυχή έχει την ακοή να προλαμβάνει τους ήχους από την καρδιά. Και μπορεί να εισέλθει σε αυτά τα απόλυτα και κρυφά μέρη της διάνοιας, για να δείξει τα παραπάνω πάνω λέγει αυτό το Άγιο Πνεύμα μεσητεύει υπερημών με ανεφράστους στεναγμούς, λέει, το λέει στα αρχαία, υπερεντυγχάνει στεναγμής αλαλίτης, λέει. Και εμείς όταν κάνουμε την προσπάθεια την ώρα που ψάλλεται κάτι να συλλάβουμε τα διανοήματα, τότε το Άγιο Πνεύμα μπαίνει στη μέση και με στεναγμούς αλάλιτες, με προσευχές, ζητάει από τον Θεό να μας φωτίσει. Και μας φωτίσει. Αυτά είναι που τα συλλαμβάνει, είπε προηγουμένως, η καρδιά με τη δική της λογική. Γιατί υπάρχουν δύο λογικές. Μία η λογική αυτή εδώ και μία λογική αυτή εδώ. Αυτή δεν την καταλάβει για αυτού το. Το μυαλό καταλαβαίνει αυτά που βλέπουμε. Η καρδιά καταλαβαίνει αυτά που δεν βλέπουμε και τα ζει. Άρα, όταν είμαστε αφοσιωμένοι στο μέλος, δηλαδή στο τραγούδι, το πω έτσι, αυτό που λέει ψαλτάει η Εκκλησία, είτε ύμνος είναι, είτε είναι ψαλμός, τότε το Άγιο Πνεύμα υπέρ εντυχάνει, υπέρ μεσητεύει, υπέρ παρακαλεί, για να γεμίσουμε και να καταλάβουμε αυτά τα πνευματικά εκείνα διανοήματα. Παίρνει μέρος και αυτό. Και εφαίνεται η ψυχή. Δηλαδή, όταν ήμουν νέος, αν η μη μου το έχει βαστίξει καλά, πάντα θυμάμαι το λεγόμενο. Ήμουνα σε ένα μοναστή. Πήγατε να δείτε, λέει, τον Αβακούν. Ήταν ένας ασκητής που ήξερε όλη την Αγία Γραφή απ' έξω. Και ήταν αγράμματος. Όλη την Αγία Γραφή απ' έξω. Και ήταν αγράμματος. Εκεί πια, επειδή η Γραφή, η μελέτη που κάνει ο Άγιος και η προσευχή, κυκλοφορεί στο αίμα και το αίμα μεταφέρει στην καρδιά. Γίνεται, ανακαινίσεται, γίνεται καινούργια η καρδιά. Ανακαινιστήσεται όσα του είναι ό,τι σου λέει. Γίνεται καινούργια η καρδιά, καινούργια και αυτό εδώ πέρα. Αυτοί οι Άγιοι που ζουν κατά αυτόν τον τρόπο, μέσα στη φτώχεια, μέσα στην έλλειψη και στην προσευχή και στους ύμνους, σε αυτούς γίνεται η πρόοδος όχι βάσει των γνώσεων που δίνει η επιστήμη στο μυαλό, αλλά βάσει των γνώσεων που δίνει το Άγιο Πνεύμα. Υπερεντυγχάνει, λέει, το Άγιο Πνεύμα. Με το παραπάνω προσφέρει το Άγιο Πνεύμα. Τούτο έλεγε ο Παύλος, όχι επειδή το Άγιο Πνεύμα, και λέει στεναγμής αλαλίτης, λέει. Μάλιστα με στεναγμούς το Άγιο Πνεύμα, που δεν τους πιάνουμε, αλάλιτους, συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν με ένα στεναγμούς, αν είναι το Άγιο Πνεύμα, έχει κόλλες ανθρώπινες. Για να καταλάβουμε μια πραγματικότητα, λέει, το Άγιο Πνεύμα, λέει, με στεναγμούς, για τη δική μας πρόοδο, αλάλιτους, μεσητεύει στο Θεό, υπερεντυγχάνει. Αλλά επειδή οι πνευματικοί άνδρες, οι οποίοι είχαν τα χαρίσματα του Πνεύματος, όταν προσήκοντο υπέρ των πλησίωτων και ανέπεμπαν παρακλήσεις και οικετηρίους προσευχές, το έκαναν αυτό μετά κατανύξεως. Είχαν τέλεια επικοινωνία με τον Θεό και όλο το είναι τους φλεγόταν από τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος και τα δάκρυα τρέχανε ποτάμι την ώρα που προσευχόντουσαν.
Εκβάθους, λέει, με τους εκβάθους την αρμίσου. Τούτο και εμείς ας ακούσουμε. Και κάθε μέρα ας επικοινωνούμε με τον Θεό δια ψαλμών, με ψαλμούς, να επικοινωνούμε με τον Θεό, με ψαλμούς και ύμνους και οδές πνευματικές. Τώρα, ίσως μιλάω και γλώσσα που μπορεί να μην καταλαβαίνετε. Πάντως, οι Άγιοι, να έχουμε υπόψη μας, δύο βιβλία διάβαζαν κατ' εξοχήν. Γραφή, ψαλτήρι. Τα δύο αυτά. Τα δύο αυτά αγίαζαν. Γραφή, ψαλτήρι. Εδώ είναι κρίμα να φύγουμε από τον κόσμο. Να έχουμε κάποια ηλικία που είναι μεγάλη και να μην καταλαβαίνουμε, να ανοίγουμε τα ιερά βιβλία, να ψάχνουμε λιγάκι. Τι είναι να κεραιρέσω. Ώστε με τους ψαλμούς να η ψυχή μας να κατηλέψει και να ομορφύγει. Ας φέρουμε, λέει, μπροστά μας, μπροστά στα μάτια μας, την εικόνα. Ποια εικόνα? Καθώς το διψασμένο ελάφι τρέχει στις πηγές των υδάτων, με παρόμοιο τρόπο και η ψυχή μου επιθυμεί την παρουσία σου και τη χάρη σου, Θεέ μου. Εδώ την ερμηνεία. Έτσι επιθυμεί, σαν το ελάφι που τρέχει στις πηγές των υδάτων. Να το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Όταν διαβάζουμε Αγία Γραφή, να στεκόμαστε από πάνω και όταν ακούνται οι ίδιοι, όσο δύσκολη και αν είναι, μας ανοίγει τα μάτια ο Θεός. Όσο δύσκολη και αν είναι, ανοίγει τα μάτια ο Θεός. Η ώρα είναι. Θα το διακόψουμε για να συνεχίσουμε την άλλη φορά. Παραεπτά. Το θέμα μας είναι ότι είναι ανάγκη να τρέχουμε την ψυχή με ύμνους και οδές πνευματικές. Και όταν ακούγοντας εκκλησία, να τεντώνουμε τα αυτιά καλά, να μεταφέρονται στη ψυχή μέσα, ώστε να η ψυχή μας να λαμπικάρεται από εκείνα που ακούει μέσα στον χώρο της εκκλησίας. Αμήν. Τίποτα άλλο. Θέλετε κάτι? Φτάνει, είναι 40 λεπτά. Πόσο έγραψες? Είναι κάπως. 45. Τώρα και δεν άρχισα να ακριβώς. Το γράφει εκεί μέσα. Ναι, ναι. Πόσο? Ναι. 47 κάπου εκεί. Εντάξει. Κάνε το σηκεί μας και την Άγια Θεό και την Άγια Τάρτη πάει εδώ. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ευλογήσου ουρανείς, αγιαστεί το όνομά σου, ευχαριστώ τη βασιλεία σου, και γίνουμε τη βάση σου, ως εν ουρανό και στη γη. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σου.